Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ προκαταβολικά και για την ανοχή σας που είπατε ότι θα δείξετε, γιατί όντως έχω ακούσει πολλά αυτές τις μέρες και πρέπει να δώσω όσο μπορώ μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι προβληματίστηκα έντονα για τη γλώσσα την οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσω σήμερα για να αντιμετωπίσω την πρόταση μορφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης απέναντί μου και που μετατρέψαμε σε πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα των σφακίων ή τη γλώσσα του Χάρβαρντ. Μετά που το σκέφτηκα γρήγορα όμως, συνειδητοποίησα ότι όποια και από τις δύο και να χρησιμοποιήσω, δεν θα μπορέσει να τις καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης. Τη μια γιατί δεν ξέρει την κουλτούρα και την ψυχοσύνθεση και το ήθος των σφακιανών και των κριτικών έτσι όπως πρέπει για να την καταλάβει. Και από την άλλη κατάλαβα ότι ούτε την άλλη γλώσσα του Χάρβαρντ, του οποίου είναι απόφυτος, γιατί με τη χτεσινή του ομιλία έδειξε πως εκτός από ανεπαρκής είναι και φυγόπονος. Είχε 2 εβδομάδες να προετοιμαστεί για μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία προκάλεσε ο ίδιος και έκανε χτες μια ομιλία η οποία ήταν ανερματιστή, ήταν ένα άρθρισμα τσιτάτων, ένα συνοθήλευμα τσιτάτων, χωρίς κανένα επιχείρημα, με εκφράσεις του τύπου «Ο Τσίπρας ο σκαθάτος», «Πολακισμός είναι φασισμός», πώς το λένε, «Την μπούσκα ανοίγουμε και στο τέλος βρίσκουμε τον Πολάκη». Ένα πράγμα που φαίνεται ότι δεν τα έχει γράψει ο ίδιος, αλλά του τα έχει επιβάλει και του τα έχει γράψει και του έχει πει να τα διαβάσει το γνωστό συγκρότημα της διαπλοκής, που είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας, είναι να το πω στη γλώσσα που σίγουρα θα καταλαβαίνει, η γλώσσα των offshore, ο beneficial owner της Νέας Δημοκρατίας, και την οποία βέβαια έκανε αυτή την ομιλία, η οποία όπως όλοι διαπιστώσαμε, έτυχε μιας χλιαρής έως παγερής αποδοχής και από τους ίδιους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά κύριε Μητσοτάκη, δεν σας κάνει εντύπωση γιατί οι βουλευτές σας χειροκρότησαν τόσο χλιαρά στη διάρκεια της ομιλίας σας και τόσο έτσι χαμηλά και όχι ζωηρά στο τέλος της? Είναι ο ίδιος λόγος που όταν βγαίνετε σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό πέφτει τηλεθέαση. Ο ίδιος λόγος είναι. Δυστυχώς αποδείξατε με τη χθεσινή ομιλία, που είναι πραγματικά ιστορική για αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι το πολιτικό εκτόπισμα είναι από ανεπαρκής έως μηδαμινό. Το γνωρίζει αυτό ο ελληνικός λαός και θα σας το επικοινωνήσει πολύ σύντομα και στις εκλογές που έρχονται. Και αυτό να είστε σίγουροι πως το ξέρουν και οι βουλευτές και τα στελέχη της παράταξής σας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σας στηρίζουν, αλλά θα κινήσουν άμεσα τη διαδικασία, την αντικατάστασή σας το βράδυ της 26 Μαΐου. Ας δούμε λοιπόν την πρόταση δυσπιστίας την οποία καταθέσατε αντίον. Για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου κατατέθηκε πρόταση δυσπιστίας σε βάρος υπουργού, όχι για κάποια πράξη ή παράληψή του, έτσι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αλλά με μόνη αιτίαση, προσχηματική και αυτή, ότι χρησιμοποιεί δίθεν απρεπείς εκφράσεις, το ύφος του απρεπές, έχει επιθετικό και διχαστικό ύφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από αυτό το κοινοβούλιο, υπενθυμίζω, έχουν περάσει υπουργοί που έκλεψαν και λαιλάτισαν το δημόσιο, αφάνισαν τα αποδοματικά των ταμείων, χρεοκόπησαν τη χώρα, κατέστρεψαν μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων, υποθήκευσαν το μέλλον των νέων, τους στέρισαν την εργασία και τους έστειλαν μετανάστες στο εξωτερικό. Και εξακολουθούν να κυκλοφορούν παίζοντας το σεβάσμι, να ξαναζητούν με θράσος την ψήφο του λαού, να φιλοξενούνται σε όλα τα ΜΜΕ και να περιφέρονται στα κοινωνικά σαλόνια και στα φιλανθρωπικά γκαλά. Καμιά πρόταση δυσπιστίας δεν έγινε ποτέ σε αυτούς. Και έγινε για πρώτη φορά σε μένα, γιατί είμαι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, γραφικός, προσβάλλω δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, επιτίθεμαι με κινησμό σε ανθρώπους με αναπηρίες, είμαι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ποιος εγώ φασίστας, τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, το λέει αυτό, και εν τέλει επικίνδυνος για την ίδια δημοκρατία. Ναι, είμαι πράγματι γραφικός. Γιατί τολμώ να πω δημόσια αυτά που όλοι γνωρίζουν και ψιθυρίζουν, αλλά δεν τολμούν να τα φωνάξουν, είτε γιατί φοβούνται,
είτε για να μην θίξουν τα παγιωμένα συμφέροντα μιας μικρής ολιγαρχίας που κυβερνούσε ανενόχλητη αυτόν τον τόπο για δεκαετίες. Ναι, είμαι πράγματι προσβλητικός. Κύριε Φωτήλα, με ενημέρωσαν ότι θα προσπαθήσετε να στήσετε κάποια προβοκάτσια. Σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται να τζιμπήσω. Έχω ατσάλινα νεύρα και τεράστια ψυχραιμία. Είμαι πράγματι προσβλητικός. Ναι, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι με αγαπάνε και οι οποίοι μου μετέφεραν ότι θα προσπαθήσετε να στήσετε μια ιστορία. Είμαι πράγματι προσβλητικός και επιθετικός, γιατί δεν θυσιάζω την αλήθεια χάρη μιας υποκριτικής κομψότητας και ενός καθοσπρεπισμού, οι υπέρμαχοι του οποίου έχουν ασκήσει ακραία βία, επαναλαμβάνω, ακραία βία, κατά των πολιτών, στερώντας τους τις δουλειές και τις συντάξεις τους, κλέβοντας τις ελπίδες τους, το παρόν και το μέλλον τους, αλλά μιλώντας πάντα βέβαια σε πληθυντικό ευγενίας. Είμαι πράγματι κυνικός, γιατί σπούδασα ορφανός από πατέρα, μένοντας την εστία του ζωγράφου, μπαίνοντας από τους πρώτους στην ιατρική σχολή Αθηνών εδώ, και έχω θυσιάσει τη ζωή μου για να σώσω χιλιάδες ανθρώπους, χειρουργώντας ή ξενυχτώντας σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε δημόσια νοσοκομεία και στον ιδιωτικό τομέα στον οποίο δούλεψα. Είμαι πράγματι φασίστας, γιατί δεν έχω κάνει ούτε μια μήνυση ή αγωγή σε κανέναν από όλους αυτούς, πολιτικούς και δημοσιογράφους, οι οποίοι με έχουν λιδωρήσει με τις πιο χυδαίες εκφράσεις, από σκύλο μέχρι αρκουδιάρι, πάντα βέβαια με καθώς πρέπει ύφος εξαπολύουν αυτές τις κατηγορίες. Ανταυτού, οι πρώτες φασιστικές μου παρεμβάσεις ως αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στο Υπουργείο Υγείας μαζί με την άλλη πολιτική ηγεσία από τον Ανδρέα του Ξανθό ήταν η κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ για την είσοδο στα νοσοκομεία, λες και ήταν μπάρτα νοσοκομεία που τους είχαμε βάλει και είσοδο, και κυρίως η νομοθέτηση της πλήρους υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη λόγω της κρίσης, να έχουν πλέον δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης. Ποιο από τα δυο ήταν ο φασισμός? Και βέβαια, είμαι επικίνδυνος για τη δικιά σας δημοκρατία. Αυτή που είχατε χρόνια και αυτή που θέλετε να ξαναφέρετε. Για τη δικιά σας δημοκρατία. Όχι τη δημοκρατία των λαϊκών αναγκών, τη δικιά σας δημοκρατία. Γιατί εγώ, ξέρετε, παίρνω δάνεια με υποθήκη το σπίτι μου. Όχι με αέρα όπως οι φίλοι σας. Τα αποπληρώνω κανονικά και δεν χρωστάω όσο πιο μιλάει ελληνικά. Όπως κάνει το κόμμα σας που χρωστάει αυτή τη στιγμή 270 εκατομμύρια. Ή ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με το δάνειο του κύριου Καχανίου. Γιατί εγώ δεν έχω πάρει τηλεφωνικά κέντρα ή άλλα δωράκια από τη Siemens. Δεν ήμουν ποτέ κόλλητος φίλος με τον Χριστοφοράκο. Ούτε είχα σπίτι με σωτυχία με αυτόν. Ούτε τον άφησα να φύγει γιατί αργήσαμε να βγάλουμε το ένταλμα. Γιατί ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου, ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου έχουμε offshore εταιρείες, ούτε βέβαια χρηματοδοτηθήκαμε ποτέ από άγνωστες offshore, μάλλον κάποιο εφοπλιστή, οι μπροστινοί του φαίνονται, που όλο συμπτωματικά την ίδια περίοδο χρηματοδοτούσε την αβαρχίδα της επίθεσης, της αισκρής επίθεσης, μαζί με το μακελιό του Χίου, το πρώτο θέμα, απέναντι στην κυβέρνηση. Τους χρηματοδοτούσαν, οι ίδιοι τους χρηματοδότησαν. Γιατί εγώ προτιμώ να συνεργάζομαι, ναι, με μηχανολόγους, μηχανικούς στον ΤΕΗ, που για να ζήσουν την ώρα της κρίσης άνοιξαν συνεργείο αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και όχι βουλκανιζατέρ, όπως υποτιμητικά αναφέρατε και κάποιοι άλλοι από εσάς. Γιατί είναι άξιοι άνθρωποι, γιατί έχουν γνώση, γιατί βάλαν πλάτη να στήσουμε το σύστημα υγείας στο Αιγαίο και αυτό τον βάλαμε Σαντορίνη. Με αυτούς συνεργάζομαι εγώ και θα συνεχίζω να συνεργάζομαι, και όχι βέβαια τη στιγμή που είναι άξιοι και έτοιμοι, και όχι βέβαια με κάποιους απόφοιτους κολεγίων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τα χρήματά τους και τη διπλωματική τους ασυλία ασελγούσα κατά εξακολούθηση σε ανήλικα παιδιά. Ναι, εμένα οι συνεργάτες μου είναι οι ιδιοκτήτες του συνεργείου μοτοσυκλετών. Δεν είναι αυτοί που ασελγούν σε ανήλικα. Γιατί εγώ, ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή μου μέχρι σήμερα, οφείλεται σε έντιμη, επίμονη, επίπονη προσπάθεια
στην αμέριστη στήριξη της οικογένειάς μου και όχι στο γεγονός ότι ήμουν γιος του μπαμπά μου. Γιατί εγώ που ιδεολογικά είμαι οπαδός του κράτους, δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα σε σκληρό ανταγωνισμό, αποδεικνύοντας καθημερινά την αξία μου και δεν διορίστηκα, όπως εσείς που είστε οι οπαδοί, κύριε Μητσοτάκη, της ελεύθερης οικονομίας, κατευθείαν με παρέμβαση Σιμίτη στον Καβρατζά στην Εθνική Τράπεζα, μόλις γύρισα από τις σπουδές στην Αμερική, δηλαδή στο κράτος το οποίο διαρκώς κατηγορείται. Όντως, μιλάτε για τον τρόπο, γιατί δεν ξέρετε από τον κόπο. Εγώ ξέρω από τον κόπο όμως. Και όντως, κύριε Μητσοτάκη, ναι, μας χωρίζει άδυσος, τόσο σε ηθικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Εσείς εκπροσωπείτε την Ελλάδα των λίγων, της ολιγαρχίας, των τζακιών που έκατσαν στο σβέρκο του ελληνικού λαού μετά τον πόλεμο, αυτούς που θέλουν να διαβιούν σε βάρος των άλλων, των μετριοτήτων που ενδύονται τη χλένη της αριστείας, της αγορασμένης αριστείας, αυτούς που λιβανίζουν τους ισχυρούς για κάποιο σφετάκι, κάποιους πολιτικούς, αυτούς που ρουφιανεύουν τους διπλανούς τους και αυτούς που προσκυνάνε τα αφεντικά τους. Αυτή είναι η Ελλάδα που εκφράζεται. Εμείς εκφράζουμε την κοινωνική δημοκρατική πλειοψηφία, που είναι τίμια, που βγάζει έντιμα και με αξιοπρέπεια το ψωμί της, που δεν προσκύνησε ισχυρούς, που όπου έφτασε, έφτασε με τον κόπο της, τον ιδρώτα της και την αξία της, που αγαπά τους συνανθρώπους της, που αγαπά τους συμπολίτες της, που θέλει μια Ελλάδα για να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύας. Ναι, είμαστε δύο κόσμοι και ο κόσμος πρέπει να διαλέξει πού θέλει να προχωρήσει και πού θέλει να ξαναγυρίσει. Γι' αυτό ενοχλήστε μαζί μου. Και ενοχλήστε και για το ΣΥΡΙΖΑ, για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ενοχλήστε μόνο εσείς και το παρακολούθημά σας στο κοινάλ, αλλά ενοχλούνται και όλα τα συστημικά ΜΜΕ, τα οποία αποτελούσαν τη μια πλευρά του τριγώνου της διαπλοκής, της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, με τα οποία κυβερνήσατε τα προηγούμενα 40 χρόνια. Οι άλλες δύο ήταν τα πολιτικά κόμματα και οι ελεγχόμενες από αυτά τράπεζες. Έτσι, όλοι μαζί, αυτοί οι τρεις, τα παλιά πολιτικά κόμματα, οι τραπεζίτες και οι οικονομικά ισχυροί και τα ΜΜΕ, επενδύσατε στο αφήγημα της αριστερής παρένθεσης. Φτάσατε να μιλήσετε για περιστασιακούς ενίκους της εκτελεστικής εξουσίας, δείχνοντας τη βαθιά σας πεποίθηση ότι αυτή η χώρα μας ανήκει. Πού ήρθατε εσείς και μας την πήρατε. Και στη συνέχεια λοιπόν επιδοθήκατε σε μια λυσαλαία και αισχρή προπαγάνδα εντός και εκτός της χώρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστρέψει την Ελλάδα. Φτάσατε στο έσχιστο σημείο αναξιοπρέπειας και πολιτικού αμοραλισμού, από τη μια να εκλυπαείτε τους δανειστές να μην υποχωρήσουν σε αυτά που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση, στα αιτήματα που έθετε όταν έπιανε τους στόχους, και από την άλλη να ψέγετε και να κατηγορείτε τους Ευρωπαίους συνοδοιπόρους σας, οι οποίοι υλοποίησαν τα συμφωνημένα. Έχετε περιέλθει σε έσχατη απελπισία και σε πολιτική απόγνωση. Και ξέρετε γιατί? Διότι μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο 18, τα σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που πετύχαμε, την επανειλημμένη έξοδο της χώρας στις αγορές, τα ομόλογα είναι στα χαμηλότερα της 15ετίας, ακόμα και από την εποχή των παχιών Αγελάδων, την ανάταξη και ανάπτυξη οικονομίας που την παραδέχονται και επιβεβαιώνουν και προσυπογράφουν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες στο εξωτερικό και όλοι οι οργανισμοί, ακόμη και εκείνοι που μας πολεμούσαν, μετά από τα σημαντικά μέτρα ανακούφισης που πήραμε και νομοθετήσαμε μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη του Τσίπρα στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2018, μετά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές, ανοίγει ένας άλλος διάδρομος στην ελληνική κοινωνία. Και το βλέπει ο κόσμος και το νιώθει και θα το νιώσει και πιο πολύ στην τσέπη του. Και τι σας απέμεινε λοιπόν εσάς? Τίποτα άλλο παρά μόνο φόβος. Φόβος και πανικός. Φόβος και συνειδητοποίηση ότι η παρούσα κυβέρνηση έκοψε τον ομφάλιο λόρο της διαπλοκής, των κομμάτων και των ΜΜΕ, στερώντας τους στον πακτολό του μαύρου χρήματος που διακινούνται τις προηγούμενες δεκαετίες. Ναι, εμείς, εγώ, το έκοψα το θέμα του Κελπνό. Το σπάσαμε αυτό το απόστημα. Έχουν χάσει, το ξέρω, 70 εκατομμύρια ευρώ.
ΜΜΕ φιλικά προς εσάς που αυτή τη στιγμή κάθε μέρα εξαπολύουν ομοβροντίες εναντίον. Μόνο από το Κερκνό. Να μην βάλω τις διαφημιστικές δαπάνες των νοσοκομείων. Γι' αυτό με πολεμούν. Το ξέρω. Μόνο που εμείς τα κάναμε μεταμοσχεύσεις. Τα κάναμε τεχνητά μέλη για τους ανάπηρους. Θα πω κάποια πράγματα παρακάτω. Φόβος, έχω πολλές κουβέντες. Φόβος και συνειδητοποίηση μαζί ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσουν ούτε σπιθαμοί από τη διακηρυγμένη πρόθεσή μας να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τον αγώνα κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς. Εμείς δεν κάνουμε deal, ούτε παζαρεύουμε με γάτες Ιμαλάιων. Γι' αυτό μας πολεμάνε. Φόβος από τη συνειδητοποίηση ότι αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται και περιφρουρεί το κράτος δικαίου και όσοι παρανομούν, ναι, θα μπαίνουν φυλακοί. Δεν τους βάζουμε εμείς, τους βάζει δικαιοσύνη. Όποιοι και αν είναι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Φόβος από τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τίμημα να αλλάξουμε ό,τι απαιτείται και στην επόμενη τετραετία προκειμένου η χώρα να έχει πραγματικά δίκαιη ανάπτυξη για όλους και όχι εκείνο το παρασιτικό, μεταπρατικό, κρατικοδίαιτο καπιταλισμό των ημετέρων και της διαπλοκής που μας έφερε στο χείλος της καταστροφής και μας έρχεται στο πηγάδι της χρεοκοπίας. Φόβος τέλος ότι από τη συνειδητοποίηση ότι εμείς δεν είμαστε σαν τους προηγούμενους, οι οποίοι λόγω των πολλαπλών εξαρτήσεών τους από τους οικονομικά ισχυρούς, πάντα επιδείκνυαν τη δέουσα προθυμία στα κελεύσματά τους. Αλλά ότι αντίθετα, και το έχουμε αποδείξει, γι' αυτό αντέξαμε 4,5 χρόνια, έχουμε χαλίβδινη υπομονή, ατσάλινα νεύρα, γερό στομάχι και καθαρό στόχο προκειμένου να αντέξουμε τον πόλεμο. Συνειδητοποιώντας λοιπόν τα παραπάνω, και επειδή δεν μπορούν να προσάψουν αυτή την κυβέρνηση ούτε σκάνδαλα, ούτε ρεμούλα, ούτε κακοδιαχείριση, 15 γενιές μας έχετε ψάξει όλους, δεξιά και αριστερά. Και τι βρήκατε, ένα μπετσίτι βρήκατε και βγήκε σήμερα στην κατάθεση θεσμών και διαφάνειας και είπε δεν βρήκαμε τίποτα. Όλα λοιπόν αυτά τα εν λόγω ΜΜΕ που ελέγχατε και που χρηματοδοτούσατε παλιότερα, σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το παρακολούθημά της στο κοινάλ, επιχειρούν καθημερινώς με μεθοδικότητα και απόλυτο συντονισμό τον επικοινωνιακό προσανατολισμό της κοινωνίας, διαστρεβώντας την αλήθεια, αποσιωπώντας πλήρως το έργο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα σκάνδαλα των προηγούμενων κυβερνήσεων, διασπείροντας και διαχέοντας παντού ψεύτικες ειδήσεις όπως το κάνατε και χθες. Έτσι, κάθε φορά που σημαίνει κάτι θετικό για τη χώρα ή τους πολίτες, τα γνωστά μέσα συντονίζονται πλήρως, λες και τα συντονίζει ο ίδιος μαέστρος, εξαπολύοντας ένα υποκοινωνιακό βομβαρδισμό με την εφεύρεση και μαζική αναπαραγωγή ανύπαρκτων ζητημάτων δίθεν ηθικής τάξης για την κυβέρνηση. Αν είχατε βρει κάτι ανήθικο, θα μας είχατε γδάρει στα μανταλάκια. Δεν έχετε βρει. Και φτιάχνετε. Όπως φτιάξατε χθες αυτό το εσχρό με τον πατέρα του Πρωθυπουργού που απάντησε. Όταν κατακάθεται ο κουνιαχτός, τότε παίζετε ξανά και λίγο πολλάκι, γιατί σας ενοχλεί το ύφος μου, είπα κάποια πράγματα πριν. Και όλα αυτά συγκροτούν ένα επικοινωνιακό αφήγημα πρώτης τάξης για να κρύψει το δικό σου πολιτικό αφήγημα, το οποίο δεν είναι υπερασπίσιμο. Γιατί είναι βαθιά νεοφιλελεύθερο. Δεν μπορείτε να το υπερασπιστείτε. Έχετε καταλάβει με τι τρόπο κάνετε αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα. Δεν λέτε τι θα κάνετε. Αναπαράγετε fake news που βλέπετε στο πρώτο θέμα, στο Μακελιό, στο NGR και δεξιά και αριστερά εναντίον των μελών της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συσκότησης είναι η περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για το συνέδριο Ιχέλθηκα σε βάρος της γυναίκας του αρχιτραπεζίτη, την κυρία Στουρνάρα, που όλα τα συστημικά ΜΜΕ συσκότησαν, απέκρυψαν μέσω της επικοινωνιακής εργαλειοποίησης της υπόθεσης του κυρίου Κυμπουρόπουλου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Όσον αφορά το θέμα της δίθεν έλλειψης σεβασμού προς τον κύριο Κυμπουρόπουλο και εν γέννη τους ανθρώπους με αναπηρία, που τάχα προκλήθηκε από την πολιτική απάντησή μου σε προηγηθέν πολιτικό του σχόλιο, ξεκαθαρίζω και πάλι ενώπιον σας και όλου του ελληνικού λαού που μας ακούει τα εξής. Και λόγω της δουλειάς μου, γιατί έχω χειρουργήσει άτομα με αναπηρία, έχω νοσηλεύσει άτομα με αναπηρία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ξέρω πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν με κάποια ασθένεια ή αναπηρία ή άλλη γενή αδυναμία, είτε την απέκτησαν στη διάρκεια του δίου τους από ατύχημα, έχουν τον αμέριστο σεβασμό μου. Ξέρω πολύ καλά και από πρώτο χέρι που δεν το ξέρετε εσείς, τον αγώνα τους. Ξέρω πολύ καλά ότι προσπαθούν κάθε μέρα για πράγματα που για άλλους είναι αυτονόητα. Για αυτούς είναι προσπάθεια όμως. Και όταν τα πετυχαίνουν πρέπει να είναι διπλά και τριπλά περήφανοι και αυτοί και οι οικογένειές τους και όλοι εμείς που είμαστε δίπλα τους και πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Όχι με ίκτο, αλλά με σεβασμό. Γιατί το δικαιούνται και το αξίζουν.
τον έμπρακτο και τον αμέριστο σεβασμό που επιδείκνυα ως γιατρός, προσπαθώντας καθημερινά να προσφέρω το καλύτερο, το ίδιο πράγμα έχουμε κάνει για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού. Και το έχουμε κάνει με αυτά τα οποία νομοθετήσαμε για τα άτομα με αναπηρία. Με το νέο ΕΚΠΗ που νομοθετήσαμε τη μηδενική συμμετοχή στις παρακλινικές εξετάσεις για πάσχοντες από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό πάνω από 80% και που αυξήσαμε αυτές τις παθήσεις. Με το να υπάρχει σε όλες τις θέσεις επιπλέον οριοδότηση για τα ΑΜΕΑ. Με το να διατηρεί το επίδομά του ο ανάπηρος που διορίζεται για κατάρτιση ή απασχόληση ορισμένου χρόνου. Να μην χάνει το επίδομά του όποιος ενώ έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και νοητικής στέρησης βρίσκει δουλειά. Εμείς τα νομοθετήσαμε. Να εξαιρείται το επίδομα αναπηρίας από τα εισοδήματά του. Το παιδί με αναπηρία να πρημοδοτείται σε όλα τα επιδόματα που παρέχει το κράτος για τα παιδιά και τις οικογένειες. Είναι η δουλειά του Υπουργείου Εργασίας. Που ενισχύουμε την ειδική αγωγή με χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών και που ψηφίσαμε τους 4.500 θέσεις μόλις βγήκαμε τα μνημόνια. Το ότι διατηρήσαμε και προσθέσαμε παθήσεις και ειδικότητες που δικαιούνται την κατάληψη προσωποπαγών θέσεων μετά το τέλος των σπουδών τους, που το επεκτείναμε εμείς με τροπολογίες του 16 και του 19. Απόδειξη του σεβασμού μου προς τον κύριο Κυμπουρόπουλο είναι ότι εγώ τον αντιμετώπισα ως ισότιμο πολιτικό συνομιλητή. Αντίθετα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα συστημικά ΜΜΕ, τα οποία για να εργαλειοποιήσουν πολιτικά και επικοινωνιακά τον υποψήφιο ευρωβουλευτή σας και το πρόβλημα υγείας σου, έφτασαν στο σημείο το οποίο καταδεικνύει και την υφέρπουσα ρατσιστική τους αντίληψη για τα ΑΜΕΑ, να ποτάσουν σιωπηλά τον νύκτο, παρουσιάζοντάς τον αυτόν ως μειονεκτικό, ως ανήμπορο, που δέχτηκε την άδικη επίθεση από τον αήθη εμένα. Χαρακτηριστική δήλωση της κυρίας Βόζεμπεργκ. Ο κ. Πολάκης θα σε επιτεθεί σαν έναν άνθρωπο που στέκεται στο ίδιο ύψος με αυτόν. Να καταλάβει η κυρία Βόζεμπεργκ, για να την ενημερώσω, ότι ο κ. Κυμπουρόπουλος βρίσκεται στο ίδιο ύψος με όλους μας. Και επειδή ακριβώς το πιστεύω ακράδαντα, γι' αυτό εξέφρασα και την πολιτική μου διαφωνία με το σχόλιο του. Το ότι διαφωνώ με τις ιδεολογικές αντιλήψεις δεν μειώνει σε τίποτα το σεβασμό που έχω για αυτόν και για όλα τα άτομα με αναπηρία. Αλλά επειδή τους αντιμετώπισα ισότιμα, γι' αυτό και του απάντησα. Δεν είμαι εγώ αυτός που έδειξα έλλειψη σεβασμού στον κύριο Κυμπουρόπουλο, που είναι μάλιστα και συναδελφός μου. Είναι τα στελέχη σας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι συνυποψήφοι του, που διψασμένοι για προβολή, λίγες μόνο ημέρες νωρίτερα, κατά την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, τον έσπρωχναν και τον παραγκόνιζαν, προκειμένου να πάρουν οι ίδιοι μια καλύτερη θέση δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη και την αναμνηστική φωτογραφία. Είναι οι ίδιοι που με τις πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια έσπρωχναν όλα τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες πιο βαθιά στον κοινωνικό κεάτο. Είναι οι ίδιοι που με τον νόμο 4115 του 2013 επιχείρησαν να καταργήσουν τα σχολεία ειδικής αγωγής και να στερήσουν από τα παιδιά αυτό το δικαίωμα. Είναι αυτοί που κουτσούρεψαν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ για τεχνητά μέλη, για τα ορθοπαιδικά, για τα ορθοπαιδικά παραγγελία, για τα ακουστικά, τα οποία εμείς σιγά σιγά τα ανατάσσουμε. Και στο φετινό προϋπολογισμό, τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, δίνουμε 40% παραπάνω από αυτά που δίναμε πέρυσι. Η απάντησή μου στη δήλωση του κυρίου Κυμπουρόπουλου ότι δεν θέλησα ποτέ μόρια, επιδόματα κλπ. Ίσες ευκαιρίες διεκδικώ. Διεκδικώ αυτό που δεν υπάρχει. Ήταν αμιγώς πολιτική και όχι προσωπική. Διαστρεβλώνοντας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες ότι αυτό που είπε ο κύριος Κυμπουρόπουλος ήταν ότι ως ευρωβουλευτής δεν θα διεκδικήσει επιδόματα και χάρες. Δεν είπε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η παραπάνω δήλωση του κ. Κυμπουρόπουλου ήταν καταρχήν άστοχη, διότι οι ίσες ευκαιρίες και η μοριοδότηση ή η χορήγηση επιδομάτων δεν είναι αντίθετες έννοιες. Δεν υπάρχει το δίλημα που τεχνιέντος έθεσε, δηλαδή είτε μόρια και επιδόματα είτε ίσες ευκαιρίες. Αντιθέτως, οι ίσες ευκαιρίες προϋποθέτουν τη μοριοδότηση και τη χορήγηση επιδομάτων προς τα άτομα με αναπηρία. Όταν έχεις κάποια φυσική αδυναμία, δεν ξεκινάς από την ίδια αφετηρία με τους άλλους. Δεν ξεκινάς. Και είναι ανάγκη και χρέος της πολιτείας, αν θέλει να λέγεται και να είναι πράγματι δίκαιη, να προσφέρει σε αυτά τα άτομα την επιπλέον βοήθεια που χρειάζονται, ακριβώς για να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί η χορήγηση μορίων και επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία. Στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για να υπάρχει η ίδια ή έστω παρεμφερής αφετηρία για όλους. Κυρίως όμως η δήλωσή του δεν είναι μόνο άστοχη. Είναι ξεκάθαρο, παρότι συγκεκαλυμμένο, ότι είχε πολιτικό περιεχόμενο και ιδεολογικό πρόσημο. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε ακριβώς μετά τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη στην Κύπρο ότι το δώρο των Χριστουγέννων πρέπει να καταργηθούν. Και τη δήλωση του Προέδρου της ΟΝΕΔ ότι το επίδομα ανεργίας είναι αντιπαραγωγικό γιατί αποτρέπει τους νέους από το να αναζητήσουν εργασία. Όλες αυτές οι δηλώσεις, δυστυχώς και η δήλωση του κ. Κυμπουρόπουλου,
εναρμονίζονται με την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας που συνίσταται στην πλήρη εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της σχολής του Σικάγου. Απορρίθμιση αγοράς με κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, ιδιωτικοποίηση αγοράς σε όλους τους τομείς, δραστική μείωση κρατικών δαπανών, μη εξαιρουμένων των κονδυλίων για την υγεία και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στην πραγματικότητα, το κρυμμένο πλην όμως σαφές νόημα των παραπάνω δηλώσεων ήταν το εξής. Τα επιδόματα και οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν προσφέρουν τίποτα, είναι όχι μόνο άχρηστα, αλλά επιζήμια γι' αυτό και πρέπει να καταργηθούν. Τα ίδια τα άτομα με αναπηρία που σέβονται τον εαυτό τους και έχουν διακριθεί, όπως ο εν λόγω υποψήφιος ευρωβουλευτής, αποκηρύσουν την πολιτική των επιδομάτων και την μοριοδοτήσεων και επιζητούν ισότητα ευκαιριών. Αυτό δηλαδή που ήθελαν να επικοινωνήσουν με αυτές τις δηλώσεις τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν κατάργηση του κράτους πρόνοιας και αντικατάστασή του από την ελεύθερη αγορά με ισότητα ευκαιριών. Ψευδεπίγραφο. Αυτό το μοντέλο θέλετε να επαναφέρετε, η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και οι συνοδοιπόροι σας, ένα σύστημα που θα υποφελούνται μόνο όσοι έτυχε να ευνοηθούν από τη γέννησή τους και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των προγόνων. Αν έχετε την καλοσύνη να συντομεύετε, Υπουργέ. Συντομεύω. Λοιπόν, σε αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτάσσει τη θέση του για περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ακούστε σας παρακαλώ προσεκτικά αυτό που θα διαβάσω τώρα. Αντιγράφω από άρθρο σύγχρονου πολιτικού διανοητή. Εμείς έχουμε ως αφετηρία το νοητικό πείραμα της πρωταρχικής θέσης. Δηλαδή, ποια θα θεωρούσαμε ως δίκαιη κατάσταση πραγμάτων μεταξύ των ανθρώπων και ποιες αποφάσεις θα λαμβάναμε για την κοινωνία εάν είχαμε πλήρη άγνοια για το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τη διάνοια, την υγεία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και το θρήσκευμά μας. Ξεκινώντας από την παραπάνω θέση, συνεχίζει ο διανοητής, τη μόνη αντικειμενική για την εγκαθίδρυση της δικαιοσύνης στην ανθρώπινη κοινωνία. Καταλήγουμε αναπόδοση στο συμπέρασμα ότι το να βασίζουμε τη διανομή των μεριδίων του κοινωνικού πλούτου μόνο σε τυχαίες περιστάσεις, όπως η καταγωγή, η κοινωνική και η οικονομική θέση, τα φυσικά πλεονεκτήματα, είναι αθέατο από ηθικής απόψεως. Γι' αυτό, όσοι έχουν ευνοηθεί, μπορούν να υποφελούνται από την καλοτυχία τους μόνο υπό όρους που βελτιώνουν την κατάσταση εκείνων που έχουν αδικηθεί. Θα αποκομίζουμε κέρδη επειδή είναι πιο πρικισμένοι οι ευνοημένοι από τις περιστάσεις. Θα πρέπει όμως να συνδράμουν στο κόστος της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της υγείας των λιγότερων τυχερών. Αυτός είναι, λέει, ο αναδιανεμητικός ρόλος του κοινωνικού κράτους. Στον οποίο ρόλο προφανώς καταλέγονται και τα προνόμια, τα επιδόματα και τα μόρια προς αδύναμους, αυτά που θέλετε εσείς να καταργήσετε. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά δεν τα λέει ένας αριστερός υπουργός επιθετικός απέναντι στα άτομα με αναπηρία, ο Πολάκης ή ένας οποιοσδήποτε άλλος αριστερός υπουργός. Δεν τα λέει ο Κάρολος Μάρξ. Τα λέει με επιστημονική τεκμηρίωση ο κύριος Τζον Ρόλς, κορυφαίος πολιτικός φιλόσοφος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθηγητής στο Χάρβαρντ και στο Οξφόρδη. Ο κύριος Μητσοτάκης, που ήταν στο Χάρβαρντ, έχει ακούσει τίποτα για τον Τζον Ρόλς ή γνωρίζει μόνο τα άπαντα του Μίλτος Φρίντμαν και των άλλων παιδιών της σχολής του Σικάγου? Είναι ένα σοβαρό ερώτημα αυτό. Γνωρίζει ή αγνοεί παντελώς ότι ακόμη και τα αμερικάνικα πανεπιστήμια υιοθετούν και εφαρμόζουν την πολιτική των θετικών διακρίσεων, θέτοντας ευκολότερα κριτήρια εισαγωγής για μειονοτικούς υποψήφιους, με το επιχείρημα ότι οι βαθμοί και τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεδομένου του ρόλου και της αποστολής του να ενισχύουν τη φυλετική και εθνοτική ποικιλομορφία, δηλαδή την κοινωνική δικαιοσύνη. Παραδείγματα, νομική σχολή του Τέξας, του Μίτσιγκαν, ιατρική σχολή Καλιφόρνιας και τέλος το ίδιο το Χάρβαρντ. Υπό αυτό το πρίσμα άσκησα κριτική στον κύριο Κυμπουρόπουλο για το σχόλιο του, καθώς πιστεύω ακράδαντα ότι η πολιτική των θετικών διακρίσεων μέσω μοριοδοτήσεων, επιδομάτων κλπ. Προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών μεταξύ των πολιτών. Πολλοί μου ζήτησαν και μου είπαν ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Εμείς τη συγγνώμη τη ζητήσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτά που κάναμε στον χώρο της υγείας, για όλους τους αδύναμους και για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είπα τα πρώτα δύο. Μπορώ να μιλάω μισή ώρα. Δεν θα μιλάω, θα πάω ακροθυγός. Με αυτό το πράγμα ζητήσαμε συγγνώμη εμείς. Με τις πράξεις μας 4 χρόνια που ξαναστήσαμε μια κοινωνία στα πόδια της και που ξαναστήσαμε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας που μας παραδώσατε, που το συνειδητά το είχατε διαλύσει προκειμένου να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς αυξήσαμε το όριο δαπανών στα δημόσια νοσοκομεία από το 1.480 στο 1.860. Εμείς αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων από το ΝΕΟΠΗ από τα 80 εκατομμύρια του 2014 στα 670 εκατομμύρια του 2018. Να κλείνουμε, κύριε Πολάκη. Κλείνουμε.
έχετε καλοσύνη. Εμείς παραλάβαμε μια διαλυμένη πρωτοβάθμια στην οποία είχατε διώξει 2.500 ανθρώπους. Ένας που μίλησε πιο πριν εδώ και που του στέλνει χαιρετίσματα ο Πατακός για να μιλάμε για ακροδεξιά. Αυτός τους απέλησε μέσα σε μια εβδομάδα και εμείς έχουμε ανοίξει 125 τόμοι τοπικές μονάδες μέχρι στιγμής. Εμείς διαγράψαμε οφειλές ανασφάλισης των πολιτών 28 εκατομμύρια από την εφορία και 150 που δεν στείλαμε τα νοσοκομεία σε εφορίες. Εμείς προμηθευόμαστε 19 υπερσύγχρονους αξονικούς σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας με ένα διαγωνισμό που δεν έχει ξαναγίνει και εκεί που ξεκίνησε με 16 εκατομμύρια θα δώσουμε 8.600. Εμείς διώξαμε τους εργολάβους από τα νοσοκομεία και κάναμε 25-30% εξοικονόμηση δίνοντας 200-300 ευρώ παραπάνω στην τσέπη των ανθρώπων που δούλευαν με συνθήκες γαλέρα. Και το κερδίσαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το έχουμε φτιάξει στα 75-77 νοσοκομεία μέχρι στιγμής. Θα το φτιάξουμε και στα 130 που μας έχουν μπλοκάρει με τις δικαστικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Αφήστε με να το κλείσω. Εμείς αυξήσαμε κατά 30% τα κρεβάτια ΜΕΘ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που λειτουργούσαν. 574 είναι σήμερα από 438 που μας τα παραδώσατε. Εμείς αξιοποιήσαμε τα ακίνητα του δημοσίου και μειώσαμε 8 εκατομμύρια τις δαπάνες για νίκια. Εμείς εγκαινιάσαμε το νοσοκομείο Σαντορίνης που θέλατε να το κάνετε ΣΠΑ. Εμείς το Σάββατο, την Κυριακή, εγκαινιάζουμε το νοσοκομείο της Λευκάδας. Τελειώνουμε το νοσοκομείο της Καρπάθου. Τελειώνουμε το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Καλό θα ήταν εδώ η περιφέρεια να φτιάξει το δρόμο που συνδέει τη Χαλκίδα με το νοσοκομείο, προκειμένου να μην έχουμε καθυστέρηση στα εγκαίνια του. Με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης δώσαμε 190 εκατομμύρια αναδρομικά στους νοσοκομιακούς γιατρούς αναγνωρίζοντας το ρόλο τους. Θέλω να πω και άλλα πολλά. Να κλείσουμε, Υπουργέ, όμως. Κλείνω. Λοιπόν, θα κλείσω με μια κουβέντα μόνο. Διαβάζω αυτό που... γιατί δεν μπορώ να μην απαντήσω. Διαβάζω αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του την Δευτέρα, όταν κατέθεσε την πρόταση μορφής για μένα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνω στα Σφακιά από μικρός. Έχω πολλούς φίλους. Ποιος σας είπε ότι οι Σφακιανοί, οι Χανιώτες, οι κριτικοί είναι σαν τον Πολάκη? Και τι σχέση έχει η κριτική λεβεντιά και η περηφάνεια με ένα θρασίδηλο πολιτικό τραμπούκο? Τους τραμπούκους να τους ψάξεις στην παρέα του κουμπάρου του. Πρώτο. Δεύτερο. Μπορεί να έχει πάει στα Σφακιά σίγουρα, όμως για να καταλάβεις τον ψυχισμό, πρέπει να έχεις δει αυτόν τον ανθρώπον εκεί και αυτό που κουβαλώ εγώ μέσα μου από εκεί. Πρέπει να έχεις δει το ηλιοβασίλεμα ανάμεσα στη Γάβδο και στα Σφακιά. Πρέπει να έχεις περπατήσει στη Μαδάρα, να έχεις κάτσει σε μητάτο με βοσκούς, να έχεις φάει γιαούρτι μόλις βγαίνει από το καζάνι, να έχεις πάει σε κουρά προβάτων και να ακούσεις ριζίτικο και να σου έρθουν αρχαίες μνήμες και ήχοι που να κυκλοφορήσουν στο αίμα σου. Πρέπει να έχεις κυγήσει φουριάρικα σε κάνα πλάγιο και να ακούσεις την Πέρνικα να κακαρίζει. Τότε μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ανθρωπιά, τι σημαίνει λεβεντιά, τι σημαίνει φιλότιμο, τι σημαίνει αξιοπρέπεια που κουβαλά αυτός ο κόσμος μέσα στο DNA του και στη συμπεριφορά του. Εγώ αυτά κουβαλώ και αυτό τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό τα νιώθω και γι' αυτό ζω με αυτόν τον τρόπο. Και όταν τα έχεις ζήσει αυτά, μπορείς να καταλάβεις το νόημα από τις δύο μαντινάδες με τις οποίες θα κλείσω, το οποίο είναι φύση αδύνατον να το καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης. Πάντα ψηλά στεκεί κορφή, ανήκε χιονισμένη. Το βράχο δέρνει θάλασσα, μα πάντα βράχος μένει. Και όλοι οι καιροί με δέρνουνε, μα οι κλόνοι μου δεν σπούνε. Γιατί χωρίζες δυνατές, βαθιά και με κρατούνε. Γι' αυτό θα σας ξανανικήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.